Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σταϊκούρα. Καλησπέρα, κύριε Βουλευτά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μήνα. Να είστε καλά, καλό μήνα, κύριε Σταϊκούρα. Τελικά, τι εισπράττει ο ελληνικός λαός, όχι μόνο η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, τι εισπράττει από αυτό που λέμε preliminary agreement, την προκαταρκτική συμφωνία, για να μην παρεξηγούνται και αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Πράγματι, μιλάμε για μια ενδιάμεση συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς, η οποία κατά την εκτίμηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι επιβλαβής για τη χώρα και ιδιαίτερα επώδυνη για τους πολίτες, κυρίως για τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αν θέλετε να τα βάλουμε σε μια τάξη. Πρώτα απ' όλα, αυτή η ενδιάμεση συμφωνία τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ζητήματα και δεσμεύσεις της χώρας που πριν από ένα χρόνο δεν τις συζητούσαμε καν. Και προφανώς δεν βρίσκονται πουθενά στο τρίτο μνημόνιο. Όταν η κυβέρνηση συνεπώς λέει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το καλοκαίρι του 2015, με αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι αναλαμβάνει επιπλέον δεσμεύσεις και μάλιστα για μετά τη λήξη του μνημονίου. Άρα, αν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από ένα χρόνο και την κάνουμε συστηματικά με το κανάλι σας και την ευγενική πρόσκληση που έχω από εσάς, μηνιαίως, ποτέ δεν θα μου μιλούσατε ή θα συζητούσαμε τα θέματα τα οποία σήμερα αναδεικνύονται. Ούτε το αφορολόγητο, ούτε οι περικοπές συντάξεις, ούτε προφανώς μέτρα για μετά το 2018. Σήμερα, συνεπώς, με αυτή την ενδιάμεση συμφωνία, η κυβέρνηση δεσμεύεται και δεσμεύει τη χώρα για υψηλά πρωτογενή πλονάσματα μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου, που είναι πότε, το καλοκαίρι του 2018, και με πρόσθετα μέτρα λιτότητας για μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, που είναι πότε, όπως είπαμε, το καλοκαίρι του 2018. Άρα ουσιαστικά δεσμεύει τη χώρα για μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου, άρα έχουμε το τέταρτο μνημόνιο χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Ο συνολικός λογαριασμός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ανέρχεται πλέον στα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το τίμημα της αναξιοπιστίας των ιδεολειψιών και της αναποτελεσματικότητας. Κύριε Σταϊκούρα, τα μέτρα τα οποία θα έρθουν στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν θα τα ψηφίσει και με βασικό μήνυμα σήμερα, το οποίο ήταν ξεκάθαρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καμία ενοχή, καμία συνενοχή. Η ιδανική εξέλιξη για την χώρα μας, ποια θα είναι από εδώ και πέρα? Το λέω γιατί έχουμε και ως δεδομένη τη σημερινή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που λέει αν θέλουμε να λέμε ότι τα πράγματα πάνε καλά, χρειαζόμαστε ένα κούρεμα της τάξης των 150 δις στο τέλος, εφόσον όλοι άρχισαν και μιλάνε για το χρέος, δηλαδή να φτάσει ο γνωστός λόγος ΑΕΠ χρέος περίπου στο 92%. Εσείς τα οικονομικά τα ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν, το έχετε αποδείξει πολλές φορές. Αυτά είναι λογικά, γίνονται? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή να πει κάποιος ότι μπορεί να επιτύχει κούρεμα του ελληνικού χρέους δεν γίνεται, διότι και η παρούσα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί γραπτός μέσα σε όλες τις αποφάσεις των Eurogroups που έχουν λάβει η χώρα τα δύο τελευταία χρόνια ότι δεν συζητάει την έννοια του κουρέματος του χρέους. Κατά την άποψή μου, αυτό που πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το εξής. Να κινηθεί η χώρα παράλληλα, ταυτόχρονα, σε διάφορους άξονες πολιτικής. Πρώτα απ' όλα να υλοποιήσει διαθεωρητικές αλλαγές. Είναι κρίσιμο να υλοποιηθούν εκείνες οι διαθεωρητικές αλλαγές που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί βρίσκονται θέσεις απασχόλησης, εκεί θα μειωθεί η ανεργία. Αυτό είναι σημαντικό μαζί με τις αποκρατικοποιήσεις για να περάσει ένα μήνυμα αξιοπιστίας στο εξωτερικό. Θέλω να σας πω ότι με βάση την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ, ο βαθμός υλοποίησης διαθεωρητικών αλλαγών στην Ελλάδα έπεσε κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες τα δύο τελευταία χρόνια σε σχέση με τα αντίστοιχα δύο προηγούμενα. Άρα η κυβέρνηση είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί να υλοποιήσει τις διαθεωρητικές αλλαγές που ήδη έχει δεσμευτεί. Δεύτερον, πολύ σημαντικό για την πραγματική οικονομία, το ζείτε και στην τοπική κοινωνία, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν το κράτος έχει κηρύξει εσωτερική στάση πληρωμών, δεν πληρώνει κανέναν προκειμένου να πετύχει δήθεν υψηλά πρωτογενή πλονάσματα. Ο τρίτος άξονας είναι ότι πρέπει τώρα, άμεσα, να αλλάξει το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής. Πρέπει να κινηθούμε ταυτόχρονα σε χαμηλότερους φόρους με ισοδύναμο από το σκέλος των δαπανών. Και επειδή μου μιλήσατε για το χρέος, ο τέταρτος άξονας είναι να ληφθούν τώρα
τα απαραίτητα αναγκαία μεσομακροπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους που επιβαρύνθηκε πολύ τα δύο τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αν κινηθούμε παράλληλα σε αυτούς τους άξονες, θα μπορούσαμε δυνητικά, ακόμα και μετά από αυτή την επώδυνη συμφωνία, να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Η παρούσα μας κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί και το έχει αποδείξει. Όσον αφορά την... Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη συμπεριφορά του κόσμου, κύριε Σταϊκούρα, γιατί υπάρχει και το κοινωνικό κομμάτι αυτής της πρώτης συμφωνίας. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερες αντιδράσεις, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Μα κοιτάξτε, τι αντιδράσεις να δείτε. Η κάθε οικογένεια που αν περπατήσετε ή συνομιλήσετε, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά της. Όταν έχει επιβάλει τα δύο τελευταία χρόνια, βεβαίως είχαν επιβληθεί και στο παρελθόν και αύξησης φόρων και περικοπές συντάξεων και μισθών. Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια υποβάλλει στους Έλληνες πολίτες σε 27 νέους φόρους. Όταν για ακόμα μία φορά οι δίθεν κόκκινες γραμμές για μη περικοπή συντάξεων δεν υφίστανται και καταραίουν άμεσα, τότε είναι πρόδειλο ότι ο κάθε πολίτης προσπαθεί να αντιληφθεί τι γίνεται και πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητά του. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η μείωση του αφορολόγητου, που υποτίθεται ότι αν έπεφτε κάτω από τις 9.000 κάποιος θα παρετούνταν. Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Οικονομικών. Και ο Υπουργός Οικονομικών, σωστά. Έπεσε το αφορολόγητο πρόσφατα, επιμερών του, στις 8.636 ευρώ και τώρα θα πάει στα 5.681. Αυτό εκτιμάται ότι θα επιφέρει μια επιβάρυνση περίπου 650 ευρώ στα φτωχότερα νοικοκυριά. Παράλληλα, ένα συνταξιούχος που παίρνει 720 ευρώ το μήνα σύνταξη, για παράδειγμα, και δεν πληρώνει φόρο, τώρα θα πληρώνει πάνω από 600 ευρώ το χρόνο. Το ίδιο θα μπορούσα να σας πω για τις κύριες συντάξεις και την προσωπική διαφορά, που θα επιβαρύνει περίπου 900.000 συνταξιούχους, ακόμα και αυτούς που παίρνουν χαμηλές συντάξεις, κυρίως στο πρώην ΤΕΒΕ. Άρα, όταν έχουμε αυτή την κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι η αντιδράση της κάθε κοινωνίας εκδηλώνεται στην καθημερινότητα όταν προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες. Πενθυμίζετε δε, γιατί κάζω ότι θα με ρωτήσετε και γι' αυτό, ότι τα όποια αντίμετρα για τα οποία θριαμβολογεί η κυβέρνηση θα ισχύσουν μόνο αν υπερβαίνουμε κατά μόνιμο τρόπο και για μακρά περίοδο έναν ήδη υψηλά δημοσιονομικό στόχο, αφού έχουν εφαρμοστεί τα πρόσθετα μέτρα λιτότητας, όπως είναι η μείωση του αφορολόγητου και των συντάξεων. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, τα κακά μέτρα εντός αγωγικών, η μείωση του αφορολόγητου και των συντάξεων θα ισχύσουν ούτως ή άλλως. Όσο η χώρα επιτυγχάνει πλεονάσματα πάνω από 3,5%, θα μπορεί να υλοποιεί κάποια από τα αντίμετρα. Πότε θα υλοποιήσει όλα τα αντίμετρα? Όταν η χώρα πιάσει πρωτογενές πλεόνασμα 5,5%. Μα εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε πρόσφατα ότι το 3,5% δεν πιάνεται και θα πιάσει 5,5% για να δώσει αντιμετρά. Αντιλαμβάνεται συνεπώς ότι για άλλη μια φορά κοροϊδεύει την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε για τα πρώτα σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταϊκούρα, για την πρόσκληση. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.